Καλή χρονιά με υγεία. Ανασκόπηση του 2012 από το skouliki.net. Το 2012 είδαμε την κρίση στην ελληνική ενημέρωση. Τις χρεοκοπίες του Alter και της ελευθεροτυπίας, απολυμμένους και απλήρωτους εργαζόμενους. Είδαμε να διώκεται ο Κώστας Βαξεβάνης για την δημοσιοποίηση της λίστας Lagarde. Ακούσαμε εξαγγελίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής με διακρατικές συμφωνίες, αλλά τελικά εμείς ασχολούμαστε ακόμα με μία λίστα. Ξεχάσαμε για τη λίστα δωροδοκιών του Χριστοφοράκου της Siemens. Είδαμε την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας. Μάθαμε για τις υποθέσεις διαγραφής προστίμων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Μάθαμε για τις υποθέσεις διαγραφής προστίμων σε καρτέλ. Είδαμε να τιμωρείται σκληρά ένας μικρός επαγγελματίας για τρεις αδειλώτες στυρόπιτες. Διαμαρτυρηθήκαμε για την κακή ενημέρωση του Μέγκα και του Sky. Διαμαρτυρηθήκαμε γενικώς και ειρηνικά. Είδαμε αρκετές αόρατες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμαρτυρίες. Το Σύνταγμα ξαναγέμισε, αλλά όχι όπως το 2011. Καταλάβαμε πως πολλοί συμπολίτες μας δεν αντέχουν και αυτοκτονούν. Είδαμε χρυσοθύρες στη Χαλκιδική. Είδαμε τους χρυσοθύρες της πόλης. Διώξεις της διαμαρτυρίας και της ελευθερίας της έκφρασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γνωρίσαμε τους αγώνες του Ισλανδικού λαού να απαλλαγεί από τους τραπεζίτες και να συντάξει το δικό του σύνταγμα. Είδαμε πόλεμο σε πολλές μεριές του πλανήτη. Φέτος η Παλαιστίνη πλήρωσε με πολλές ζωές την αναβάθμισή της στον ΟΗΕ σε κράτος παρατηρητή. Είδαμε την προσπάθεια ανατροπής του Άσαντ στη Συρία. Είδαμε να συνεχίζει την προσπάθειά του για ελευθερία ο Αιγυπτιακός λαός. Είδαμε πρωτοβουλίες πολιτών και ενδιαφέρουσες δράσεις, αλληλεγγύη. Αγοράσαμε πατάτες από τους παραγωγούς. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις που αφορούν τη φοροκαταιγίδα και ειδικότερα τον έξτρα φόρο ακίνητης περιουσίας, γνωστό και ως χαράτσι. Αντισυνταγματικό, συνταγματικό, νόμιμο, παράνομο, όλα τα έχουμε ακούσει. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όλοι οι φόροι είναι χαράτσια και ότι με κάθε αγορά που κάνουμε πληρώνουμε 21% ΦΠΑ, το 1/5 της αξίας. Όλοι οι άλλοι είναι επιπλέον φόροι. Είδαμε την πτώση της υβριδικής κυβέρνησης με τον ημιαυτόματο ρομποτικό τραπεζίτη πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, χαιρετώντας επιτέλους και αυτόν και τον Καρατζαφέρη. Αλλά στις δύο απανωτές εκλογές γνωρίσαμε τη χειρότερη εκδοχή του, τον Νίκο Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή. Μετανάστες με τον κάθε λογής υπάνθρωπο που έχεις βάλει στην πατρίδα μας. Γευτήκαμε τη σοβαροφάνεια της υπεύθυνης αριστεράς του Φώτη Κουβέλη. Το ευρώ είναι αμετάκλητο κεκτημένο. Αναλύσαμε τους τρόπους χειραγώγησης της κοινής γνώμης, τον βομβαρδισμό πληροφοριών και ενοχών. Είδαμε τη μετάλλαξη του καπιταλισμού και τις διασώσεις των τραπεζών. Το συνεχιζόμενο κύκλο της ύφεσης. Τη λεγόμενη οικονομική κρίση. Είδαμε την Κύπρο να μπαίνει στο μνημόνιο. Η Κύπρος δεν είχε μία από τις καλύτερες οικονομίες. Εκεί δεν επενδύουν όλοι τα λεφτά τους επειδή έχει χαμηλή φορολογία. Μάθαμε πως κλαίνε οι ηγέτες. Αυτό μπορεί να εκφωνηθεί και έτσι. Μάθαμε πως κλαίνε οι ηγέτες. Αυτός εκλέγει από το κρύο. Είδαμε πολλές προσπάθειες του συστήματος να μας δείξει ότι υπάρχει δικαιοσύνη και ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Είδαμε το επιχειρούμενο ξέπλυμα ολόκληρου του πολιτικού συστήματος με τη σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Είδαμε τη μείωση συντάξεων, επιδομάτων, περιστολή δικαιωμάτων. Μερικοί λάβαμε το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων. Είδαμε την καταστροφή του κοινωνικού κράτους. Γενικές απεργίες χωρίς αποτέλεσμα και ποτέ διαρκείας. Τον οικονομικό στραγγαλισμό των δομών αυτοδιοίκησης. Καταλάβαμε πώς είναι για 6 μήνες να μην μας δίνουν τη δόση μας. Τι κακό κι αυτό. Είδαμε ανακατατάξεις και δημοκρατικές διαδικασίες στα κόμματα. Είδαμε τον Βενιζέλο να μας κουνάει το δάχτυλο και μετά να συρρυκνώνει το Πασόκ. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να φλερτάρει με την πρωτιά και να κάνει συνδιάσκεψη για να γίνει ενιαίο κόμμα. Διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόμμα εργαζομένο, όχι ένα κόμμα ειδικών.
Αλήθεια, πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει εξουσία που δεν θα καταλήξει να είναι μισητή αργά ή γρήγορα? Ρητορικό το ερώτημα. Βεβαίως, η χώρα μας είχε και πρωτιές. Ουσιαστικά, κατήργησε το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού με τους φόρους κατάφερα να το κάνουν ακριβότερο από το να λειτουργεί air condition ή να αγοράζεις ξύλα. Τώρα τελευταία έχει βγει η βρώμα ότι τα τζάκια μολύνουν την ατμόσφαιρα με μικροσωματίδια. Σε λίγο θα μας πούν ότι είναι σαν να καίμε λιγνίτη. Τώρα θέλουν να κρυβίνουν και το ρεύμα. Αν και ρεύμα, νερό και γενικά τιμολόγια κοινής ωφελίας είναι ήδη υπερτιμημένα κατά πολύ στη χώρα μας. Είδαμε φυσικές καταστροφές, όπως κάθε χρόνο. Τον τυφώνα Σάντι. Δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Το χειρότερο το άφησα για το τέλος. Είδαμε τον Αντωνάκη πρωθυπουργό και αρχηγό της Τρόικα εσωτερικού. Και κλείνω με αυτό. Ζούμε σε εποχή τεράστιας ρουφιανιάς και αναξιοκρατίας. Θα μπορούσα να πω ότι ζούμε την απόλυτη παρακμή, αλλά δεν το λέω γιατί ουσιαστικά δεν ζήσαμε ποτέ την ακμή. Ζούμε σε ένα βόθρο με μικρές ανάσες. Όταν δεν μας βουτάνε το κεφάλι μέσα, αυτοί που δήθεν μας δίνουν το χέρι για να μας τραβήξουν. Καλό υπόλοιπο και καλό κουράγιο. Ζωή είναι. Θα περάσει. Αυτό το αισιόδοξο το διάβασα στο Facebook σε ένα group που λέγεται «Όχι στους Ρουφιάνους». Ήταν η ανασκόπηση του 2012 από το skouligi.net.